στα πλαίσια της μιας δύσκολης χειρουργικής αντιμετώπισης, στα πλαίσια του μεθεμορραγικού δειροκεφάλου προορότητας. Κάποια εισαγωγικά για να ορίσουμε τις απεικονιστικές μεθόδους και τα κλινικά και απεικονιστικά κριτήρια με τα οποία χειριζόμαστε στα αρχικά στάδια του μεθεμορραγικού υδροκεφάλου. Βέβαια και από την κυρία Διαμαντή και από τον κύριο Χαμηλό αναφέρθηκαν έτσι αυτοί οι δείκτες. Μιλάμε για τον κλασικό δείκτη Λεβίν, τον οποίο σε συνδυασμό με τους νεογνωλόγους χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε τα όρια παρέμβασης. Λόγω, δεν θα μείνω παραπάνω για να κερδίσουμε χρόνο, σε πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου συνυπάρχει έτσι πορεγκεφαλική κύστη σε έτσι πιο σύνθετες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε και εμείς το δίκτυο αντίστασης ροής της πρόσθετης εγκεφαλικής αρτηρίας με το πρωτόκολλο του baseline και κατόπιν εξάστηση πίεσης και σε συνδυασμό με καλούς ακτινολόγους παίρνουμε καλύτερα προγνωστικά στοιχεία για την ενδοκράνια πίεση και την μελλοντική αναγκαιότητα τοποθέτησης VP-SANT. Όσον αφορά τα όρια παρέμβασής μας στην περίπτωση που φτάσουμε να τοποθετήσουμε βαλβίδα, υπάρχει ένα μεγάλο εύρος όσον αφορά το βάρος στη βιβλιογραφία που θεωρείται ικανό για να τοποθετήσεις με ασφάλεια μια βαλβίδα κοιλιοπεριτονεϊκής παροχέτευσης. Εμείς ως μέσο όρο χρησιμοποιούμε τα 2 κιλά στον ασθενή. Ομοίωστε για το λεύκωμα, πάλι η βιβλιογραφία έχει μια μεγάλη γκάμα τιμών. Κάποιοι μάλιστα βιβλιογραφικά θεωρούν ότι ανεξάρτητα από την ποσότητα του λευκώματος μπορείς με ασφάλεια να βάλεις την βαλβίδα του περιτονιακής παροχέτευσης. Εμείς χρησιμοποιούμε τα 200 mg αναντέλ. Βάσει αυτών θα ήθελα να παρουσιάσω έτσι δύο ιδιαίτερα σύνθετες περιπτώσεις. Ο πρώτος ασθενής μας ήταν ένα βρέφος γεννημένος ηλικιακής 29 εβδομάδων με βάρος γέννησης τα 1,170 κιλογκράμμ. Γεννήθηκε στις 29 εβδομάδες όπως είπαμε. Ο ασθενής είχε ενδοκοιλιακή αιμορραγία τρίτου βαθμού άμφο με διάταση των πλαγίων κοιλιών και ευμεγέθυνση τρομβουσέματος. Κοιλιακός δείκτης αρχικά ήταν 1,6 αριστερά, 1,6 δεξιά, 1,2 αριστερά και το ΑΡΑΙ της πρόσθετης εγκεφαλικής αρτηρίας σε καλό επίπεδο 0,77. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν τρεις εκενωτικές οσφιενωτιές παρακεντήσεις. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο υπέρηχο του ασθενούς, βλέπουμε δύο ευμεγέθης τρόμβους και μια διάταση του κοιλιακού συστήματος. Συγγνώμη που διακόπτω. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εσείς βλέπετε? Ναι, δεν βλέπουμε. Α, με συγχωρείτε. Δεν το προχώρησες. Βλέπατε τόση ώρα? Όχι. Έχει μείνει στην πρώτη διαφάνεια, Γιώργο. Εντάξει. Αλλάξει. Ναι. Δεν ξέρω αν είδατε αυτά. Τα βλέπουμε τώρα, ναι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εδώ είναι ο πρώτος υπέρηχος. Βάσει του οποίου, να το πω έτσι, ορίστηκε ο βαθμός της αιμορραγίας, αναγνωρίστηκαν οι θρόμβοι και ξεκίνησε η πρώτη παρέμβαση με τις καινοτικές οσφιενωτιές παρακεντήσεις. Δυστυχώς, την έκτη μέρα της ζωής εμφάνισε μια κλινική εικόνα ψεμίας με θετικές αιμοκαλλιέργειες στη μηνυκίτιδα και κατέστη αναγκαία η έναρξη αντιβιωτικής αγωγής για 14 μέρες. Στον ασθενή τοποθετήθηκε μια εξωτερική παροχέτευση του εγκεφαλονοτιαίου υδρού δεξιά με το ΠΕΑ. Όταν πλέον το εγκεφαλονοτιαίο υδρό μας το επέτρεψε,
και λόγω της παρουσίας υπερηχολογικά θρόμβων αίματος εντός του κοιλιακού συστήματος ακόμα, τοποθετήθηκε καθετήρας παροχέτευσης σε θήκη υπό την επικράνεια απονεύρωση στο Πετρικύλος Αμγκαλή Αλσάν. Στον επόμενο υπέρηχο αναγνωρίσαμε μια καλή περιχολογική εικόνα, χωρίς εικόνα διάταση του κοιλιακού συστήματος. Βλέπουμε και καλή, να το πω έτσι, και ένα μικρό υποσκληρίδιο ίγρωμα, το οποίο και καλή ελίκωση, καλή εικόνα ελίκωσης του εγκεφάλου. Παρ' όλα αυτά παρέμεινε θρόμβη εντός του κοιλιακού συστήματος. Μετά από 30 μέρες κλινικά και κλινική και περιχολική παρακολούθηση του νεογνού, αναγνωρίστηκε υποτάσσει η θήκη της επικρανίου απονεύρωσης. Ακολούθως, όπως θα δούμε στην αξιονική τομογραφία, αναγνωρίστηκε και διάταση του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου. Και αναγνωρίζουμε και την πίεση στην θήκη την υπό την επικράνεια απονεύρωση. Η επόμενη παρέμβαση ήταν η αντικατάσταση του Ventriculus Abgalial Shunt με μια βαλβίδα κοιλιοπεριτονεϊκής παροχέτευσης αριστερά με το ΠΙΕΑ. Ο ασθενής υπευλήθη σε μετεγχειρητική μαγνητική εγκεφάλου, όπου δυστυχώς αναγνωρίστηκε μια διαμερισματοποίηση του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου. Αυτό που βλέπουμε είναι μια σχεδόν πλήρη εξάλειψη του αριστερού κοιλιακού συστήματος, μεγάλη διάταση του δεξιού κοιλιακού συστήματος διαμερισματοποιημένου και μια εικόνα εγκλωβισμένης τετάρτης κοιλίας. Βάσει αυτής της μαγνητικής τομογραφίας, ελήφθη απόφαση για εισαγωγή έτερου κεντρικού σκέλους στη δεξιά πλάγια κοιλία και σύνδεση με το αριστερό κεντρικό σκέλος, όπως επίσης και εισαγωγή νέου κεντρικού σκέλους, μάλλον έτερου κεντρικού σκέλους στην τέταρτη κοιλία, με δεύτερο βαλβιδικό μηχανισμό και σύνδεση αυτού με το περιφερικό σκέλος. Η εικόνα που θα δείξω είναι αξονικής μετεγχειρητικής μετά από 2 έτη. Αναγνωρίζουμε τον καθετήρα στην τέταρτη κοιλία και ένα υποπαροχέτευση κοιλιακό σύστημα, το οποίο δεν έχει εικόνα διάτασης. Και μια μετεγχειρητική και ίδια αξιονική τομογραφία σε τρισδιάστατη απεικόνηση. Παρουσιάζουμε έναν δεύτερο ασθενή. Ο ασθενής γεννήθηκε σε ηλικία 28 εβδομάδων με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης, στα 830 γραμμάρια. Ο ασθενής αναγνωρίστηκε στην εισαγωγή με grade 4 κοιλιακή αιμορραγία, διάταση των πλαγίων κοιλιών, με μεγέθη θρόμβο στο δεξιό πλάγιο κοιλιακό σύστημα και με ενδοπαρενχηματική αιμορραγία δεξιά με το ΠΙΕΑ. Η αρχική παρέμβαση ήταν η τοποθέτηση εξωτερικής παροχέτευσης στο κεφαλονοτίο υγρού, αριστερά με το ΠΙΕΑ. Βλέπουμε στην αξιονική τομογραφία πλήρως κατηλημένη τη δεξιά πλάγια κοιλία με ευμεγέθη θρόμβο και την επέκταση στο παρένχημα μάλλον και την ενδοκεφαλική αιμορραγία στο δεξιό μετωπίο παρένχημα. Ο ασθενής με την εξωτερική παροχέτευση υποβαλόταν σε τακτική λήψη εγκεφαλονοτίου υγρού και παρακολούθηση περιχολογική των κοιλιακών δικτών. Η εξωτερική παροχέτευση παρέμεινε ως την μείωση του αριθμού των ερυθρών και του λευκώματος, σε επίπεδο που να μας επιτρέπει να μπορούμε να τοποθετήσουμε βαλβίδα και κοιλιοπεριτονεϊκής παροχέτευσης. Πραγματοποιήθηκε μια ανεπιτυχής δοκιμασία ανύψωσης της στήλης της πίεσης του EVD, ώστε να αναγνωρίσουμε αν υπήρχαν κάποια περιθώρια να μην χρειάζεται το βαλβιδικό μηχανισμό. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό, οπότε η επόμενη παρέμβασή μας ήταν η τοποθέτηση βαλβίδας κοιλιοπεριτονεϊκής παροχέτευσης αριστερά με το ΠΙΕΑ.
με την χειρική μαγνητική εγκεφάλου. Μας έδειξε μια εικόνα παροχέτευσης όλου του κοιλιακού συστήματος μέσω του κεντρικού καθετήρα. Βλέπουμε κάποια στοιχεία που αιμορραγικά, τα οποία έχουν παραμείνει, αλλά είναι ενδοπαρενχηματικά, δεν εμποδίζουν την λειτουργία του VP-SAN. Και θεωρούν ότι αντιμετωπίστηκε σε αυτή τη φάση καλώς. Δυστυχώς, μετά από 20 μέρες, ο ασθενής εμφάνισε μια εικόνα γενικευμένου συμπτικού σοκ με διαταραχές της πυκτικότητας. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια του συμπτικού σοκ, είχε εμφάνισε και μια ασθητική συλλογή. Όσον αφορά το κεφαλαίο του υγρό, έγινε λήψη γενικής και καλλιέργειας. Δεν είχαμε κάποια στοιχεία λίμωξης. Παρ' όλα αυτά, στα πλαίσια της σύψης, πραγματοποιήθηκε μια αξιονική εγκεφάλου σε επίγουσα βάση. Εκεί λοιπόν αναγνωρίστηκαν διάσπαρτες αιστείες ενδοκεφαλικής αιμορραγίας, μικρή ενδοκοιλιακή αιμορραγία και εικόνα διάτασης του κοιλιακού συστήματος. Σαν επόμενη παρέμβαση, αποφασίστηκε η αφαίρεση της βαλβίδας τηλιοπεριτονεϊκής παροχέτευσης και αντικατάσταση αυτής από εξωτερική παροχέτευση του εγκεφαλονοπιαίου. Σε επίγουσα βάση, πάλι πραγματοποιήθηκε λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας μια καινούργια εξωτερική τομογραφία, η οποία ανέδειξε ενδοκοιλιακή αιμορραγία, μερική απορρόφηση των αιμορραγικών στοιχείων από την της ενδοκεφαλικής αιμορραγίας. Προχωρήσαμε ακολούθως με τακτική λήψη εγκεφαλονοπιαίου υγρού, τακτική περιχολογική παρακολούθηση. Όπως και προηγουμένως, το EVD παρέμεινε μέχρι να καθαρίσει το εγκεφαλονοπιαίο υγρό. Ένα μήνα μετά, γιατί τόσο χρειάστηκε, η μαγνητική τομογραφία μας ανέδειξε πάλι διαμερισματοποίηση του κοιλιακού συστήματος, εγκλωβισμένη τέταρτη κοιλία, εγκλωβισμένο το δεξιό κροταφικό κέρας και διάταση του κοιλιακού συστήματος στο εγκεφάλι. Βάσει των στοιχείων που είχαμε απεικονιστικά, τοποθετήθηκε ένα κεντρικό σκέλος στο δεξιό μετωπίαιο κέρας, ένα έτερο κεντρικό σκέλος στο δεξιό εγκλωβισμένο κροταφικό κέρας, τα οποία συνδέθηκαν με κοινό βαλβιδικό μηχανισμό. Να πούμε ότι οι βαλβιδικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούμε είναι προγραμματιζόμενοι για να έχουμε τη δυνατότητα αυξομοίωσης της πίεσης και αντισυμφώνιο όσον αφορά το υπερσθηνιδιακό σύστημα. Στην τέταρτη κοιλία τοποθετήθηκε νέο κεντρικό σκέλος με έτερο βαλβιδικό μηχανισμό και στο οποίο, όσον αφορά την τέταρτη κοιλία, δεν χρησιμοποιούμε αντισυμφώνιο λόγω της ανατομικής θέσης της τοποθέτησης αυτής. Βλέπουμε και ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, το οποίο ήταν απότοκο της υπερπαροχέτευσης σε κάποια φάση που είχε ασθενής εξωτερική παροχέτευση, το οποίο δεν έχριζε σε αυτή τη φάση νευροχειρουργική παρέμβαση. Σε μετεγχειρητική αξιονική εγκεφάλου, αναγνωρίσαμε μετά από την παρέμβασή μας αυτή εικόνα εγκλωβισμένου αριστερού κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου. Με διάταση του αριστερού κοιλιακού συστήματος και της τρίτης κοιλίας. Αναγκαστικά, η επόμενη παρέμβασή μας ήταν η τοποθέτηση έτερου κεντρικού σκέλους αριστερά μετωπία και η σύνδεση αυτού με τον υπερσθηνιδιακό βαλβιδικό μηχανισμό. Η μετεγχειρητική και
μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε. Δυστυχώς, λόγω των artifact των βαλβιδικών μηχανισμών, ήταν μειωμένης διαγνωστικής αξίας. Αυτό όμως που μας έδειξε ήταν η θέση των κεντρικών σκελών. Πήραμε την πληροφορία ότι όσον αφορά την τοποθέτησή τους, βλέπουμε ότι ξεκινάνε οι έλικες του εγκεφάλου να αναγνωρίζονται και με βάση αυτό πορευόμαστε σε αυτό το παιδί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πολύ ωραία. Βγάλε το share screen, μάλιστα. Γιώργο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαρκογιαννάκη για την ωραία παρουσίαση. Νομίζω ότι μας παρουσίασε με τον πλέον εύγολο τον τρόπο τα προβλήματα που δημιουργούν, που παρουσιάζονται όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα περιστατικά, ιδίως όταν έχουμε διαμαρτυρηματοποιημένες καταστάσεις. Πόσο σύνθετο και πόσο τεχνικά δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά, όπου νομίζω σε αυτά έχει θέση και η ενδοσκόπηση, ούτως ώστε να βάζεις με κατευθυνόμενο τρόπο και ελεγχόμενα τους καθητήρες, όσο και η μαγνητική νευροπλοήγηση, που εμείς την εφαρμόζουμε σε κάποια περιστατικά στην κλινική μας. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Τσιτούρα. Ο κύριος Τσιτούρας είναι και αυτός νευροχειρουργός επιμελητής Β με εξειδίκευση στην παιδονευροχειρουργική στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και μέλος της Επιτροπής της Εταιρείας Υδροκεφαλείας και Διαταραχών ΕΝΗ. Σε ακούμε, Βασίλη. Αυτά πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά που έδειξε ο Γιώργος και δείχνουν τα προβλήματα που έχουν όλα αυτά τα παιδάκια, τα πολύ πρόωρα, τα προβλήματα που έχουν καμιά φορά που δημιουργούν αντί να λύνουν τα παροχητευτικά συστήματα, τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά όταν βγαίνουν πλέον από τη μονάδα νεογνών. Καμιά φορά τα παρακολουθούμε και 10-15 μέχρι την εφηβεία τους και τρέχουμε με σωληνάκια, με ενδοσκόπια κτλ. Και εγώ θα σταθώ πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η διαμερισματοποίηση του κοιλιακού συστήματος, ειδικά στην τέταρτη κοιλία. Βλέπετε αριστερά, αυτό ήταν ένα εξαιρετικά πρόωρο νεογνό. Εξαιρετικά σημαίνει κάτω των 28 εβδομάδων. Είχαμε βάλει αρχικά ένα ομάγια και ήμασταν χαρούμενοι. Αναρροφούσαμε, δεν αύξανε η περίμετρο κεφαλή. Το παιδί όμως για κάποιο λόγο ήρθε να κάνει βραδικαρδίες, άπνιες. Γιατί έχει ακριβώς αυτή την τέταρτη κοιλία που δεν φτάνει εδώ το σωληνάκι και αυτή συνεχίζει να φουσκώνει και πιέζει το στέλεχος. Δεν είχε λίμωξη αυτό το παιδί, είχε μόνο τη μεθεμορραγική διάταση. Μια τέτοια διάταση, ακριβώς τα προϊόντα αποδόμησης που καλούν αραχνοειδίτιδες. Τα πρώτα που θα αποφραχθούν είναι τα αστόμια της εκροής της τέταρτης κοιλίας και το δεύτερο που θα αποφραχθεί είναι ο υδραγωγός. Μία επιλογή είναι τα σωληνάκια που έδειξε ο Γιώργος. Απλά αυτά έχουν πολλά προβλήματα όταν μετά χρειαστούν αναθεώρηση. Εδώ χρησιμοποίησαμε λίγο το ενδοσκόπιο με σκοπό μπαίνοντας από το μετωπιαίο κέρας να κατευθύνουμε τον καθετήρα, στον οποίο έχουμε ακριβώς ανοίξει λίγες παραπάνω οπές, ώστε με ένα σωληνάκι να μπορέσουμε και με μία βαλβίδα να εξυπηρετήσουμε την παροχέτευση. Το πλαίσιο είναι ότι ή βάζουμε σωληνάκια περισσότερα ή αν μπορούμε με το ενδοσκόπιο τους πολλούς χώρους που έχει προκαλέσει η διαμερισματοποίηση να τους κάνουμε έναν και αυτόν τον έναν χώρο να τον παροχετεύουμε με μία βαλβίδα, που πάλι και αυτές οι βαλβίδες μπορεί να έχουν προβλήματα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν κάπως έτσι εδώ πέρα. Και φαίνεται εδώ λίγο το σωληνάκι, το οποίο πάντα ελέγχουμε να βεβαιωθούμε ότι είναι στη σωστή θέση και έχει σημασία να ανοίξουμε και κάποιες οπές παραπάνω. Το επόμενο είναι αρκετά πιο απαιτητικό περιστατικό και αυτό ήταν ακραία προωρότητα. Αρχικά αντιμετωπιζόταν στην Αλεξανδρούπολη και κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά εκεί οι συνάδελφοι. Είχε περάσει εκτός από την αιμορραγία του και μία λίμωξη και με γκράμμα αρνητικά, τα οποία κάνουν βαριές λιμώξεις και οι πιο σοβαρές διαμερισματοποίησεις γίνονται με τα γκράμμα αρνητικά. Μια τέτοια εικόνα αριστερά, εκεί οι συνάδελφοι με το ενδοσκόπιο μπόρεσαν να τη φέρανε σε αυτήν τη μεσαία αξονική. Όμως, λόγω μιας διάσπασης τραύματος, τα προβλήματα που λέγαμε, το δέρμα σε αυτά τα παιδάκια είναι σαν τσιγαρόχαρτο, θέλει πολύ προσοχή, αλλά και τύχη. Όταν ήρθε, εμείς είδαμε αυτήν την εικόνα,
Γιατί πλέον αυτός ο αέρας είναι γιατί έμπαινε αέρας μέσα από την διάσπαση του τραύματος. Εντάξει. Οπότε μπαίνουμε λίγο εδώ πέρα, βλέπετε, δεξί μονρό. Αυτά πρέπει να είναι μάλλον ό,τι έμεινε από τις εσωγκεφαλικές φλέβες. Δοκιμάσαμε, κάναμε και μια ενδοσκοπική κοιλιοστομία. Βλέπετε εδώ πέρα η ράχη του εφηπείου. Φαίνεται κάτι να πάλεται, αλλά δεν έχουμε κάποια απέτηση να δουλέψει κοιλιοστομία σε αυτό το παιδί. Γενικά μείναμε ικανοποιημένοι από την επικοινωνία που είχαν κάνει και οι συνάδελφοι. Αριστερή πράγια κοιλία εδώ. Και πιο κάτω αυτό, ενώ θα περίμενε κανένας να έχει στενό υδραγωγό, είναι ο υδραγωγός και μπαίνουμε στην τέταρτη κοιλία που φαίνεται ωραία ανοιχτή, ένα μέρος της παραγκεφαλίδας. Εμείς διαλέξαμε να βάλουμε ένα σωληνάκι κάπου εδώ πέρα σε αυτό το κέρας, ευελπιστώντας ότι θα το επικοινωνήσουμε. Όμως ήμασταν άτυχοι και κάναμε λάθος. Ο σωληνάκι έρχεται κάπου εδώ πέρα, υπερπαροχετεύει το 1 τέταρτο του κοιλιακού συστήματος, το υπόλοιπο διατείνεται. Κάναμε μια έγχυση στο ρεζερβουάρ ενός σκιαγραφικού. Φαίνεται ότι το σκιαγραφικό πηγαίνει μόνο εδώ. Αυτό εδώ είναι το σωληνάκι. Οι επιλογές είναι, όπως έδειξε ο Γιώργος, να βάλουμε κάποια παραπάνω σωληνάκια ή να προσπαθήσουμε με το ενδοσκόπιο να επικοινωνήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Βλέπετε τι προβλήματα έχουν αυτά τα τραύματα. Είναι τραύματα που είχε πριν το παιδί ομάγια, είχε εξωτερική παροχέτευση, ουλώδη σύστη, δεν κλείνουν εύκολα, χρειάζεται να γίνουν πλαστικές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα. Εδώ προτιμήσαμε το οπτικό, το οποίο κουμπώνει καλά στο ενδοσκόπιό μας. Οπότε βάλαμε δύο στόχους, έναν πράσινο και έναν κόκκινο. Μπαίνοντας από δεξιά με το οποίο θέλουμε να δούμε απογυμνωμένο εδώ το σωληνάκι, ο πράσινος στόχος, και ο κόκκινος λίγο στην άλλη μεριά, για να επικοινωνήσουμε και το αντίστοιχο σκέλος. Δεν φαίνεται... Καλά, βλέπετε εδώ πέρα, είμαστε ακριβώς στο σωληνάκι και θέλουμε να το δούμε απογυμνωμένο, να δούμε τις οπές, να βεβαιωθούμε δηλαδή ότι και αυτό το μέρος όπου βρίσκεται το σωληνάκι, ότι έχει επικοινωνήσει. Είναι λίγο φτωχή η εικόνα, γιατί είχε και ένα πρόβλημα το ενδοσκόπιό μας, αλλά θέλουμε να ευελπιστούμε ότι ίσως καταφέρουμε με ένα σωληνάκι να επικοινωνήσουμε όλες αυτές τις κυστικές αλλοιώσεις που έχει αυτό το παιδί. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά του. Αυτό έγινε την Παρασκευή το χειρουργείο. Δεν θα δείξω εδώ πέρα τα βίντεο, τα έδειξε πολύ ωραία ο Χρήστος για το ενδοσκοπικό λαβάζ. Κάπως έτσι φαίνεται η εικόνα, όπως είχε δείξει και ο Χρήστος. Η κυρία Διαμαντή απέρριψε την τρίτη κοιλιοστομία και τον καυτηριασμό του χορευδίου πλέγματος. Μάλλον έχει δίκιο, ειδικά για αυτή την κατηγορία παιδιών, γιατί έχει φανεί ότι στα πολύ πρόωρα δεν βοηθάει ούτε η κοιλιοστομία, ούτε και ο καυτηριασμός. Και όταν λέω σε παιδάκια που έχουν ηλικία κάτω των 6 μηνών. Το έχουμε δοκιμάσει, κατέληξε και αυτό το παιδάκι σε βαλβίδα. Αυτό είναι το EFCAM, το ενδοσκόπιο. Είναι λίγο πιο φτωχή η οπτική ανάλυση. Χρειάζεται συνεργασία με τον βοηθό. Βλέπετε προϊόντα αιμοσιδηρίνης. Εδώ κάναμε την κοιλιοστομία και είπαμε μετά κάναμε και τον καυτηριασμό. Το καλό σε αυτά τα παιδάκια είναι ότι έχουν πολύ μεγάλες διατάσεις του κοιλιακού συστήματος. Εδώ μπήκαμε δεξιά και βλέπουμε και δεξί και αριστερό πλάγιο κοιλιακό σύστημα και καυτηριάζουμε. Ο Μπέντζαμιν Γουόρφ που μας δείξατε έχει πολύ καλά ποσοστά. Νομίζω καλύτερα από αυτόν στον κόσμο. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος μπορεί να τα αναπαράγει. Καυτηριάζει, λέει, το 90% των χρυδών πλεγμάτων. Άλλο το 90% του Μπέντζαμιν Γουόρφ, άλλο το δικό μας. Και πάλι όμως, ειδικά για την περίπτωση αυτών των παιδιών με ενδοσκοπική, με θυμορραγική ή με ταλιμώδη διάταση, εδώ έχουν τα πιο φτωχά αποτελέσματα. Για τοποθέτηση βαλβίδας πάλι σας τα έδειξε ωραία ο Χρήστος και εμείς προτιμάμε εδώ πέρα το οπίσθιο entry point. Κάποιοι προτιμάνε το με το πιέο. Πρόσφατα βγήκε μια τυχιοποιημένη μελέτη που ουσιαστικά δεν έδειξε μεγάλες διαφορές αν θα πάει κανένας μπροστά ή πίσω. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί ειδικά για την πρώτη βαλβίδα που θα βάλουμε σε ένα τόσο ευαίσθητο οργανισμό, πρέπει να γίνει τυλώνοντας όλες τις προδιαγραφές. Γιατί αν μολυνθεί αυτή η βαλβίδα, μετά αρχίζουμε πάλι σωληνάκια, βγάλε μολύνσεις, το παιδί θα αποκτήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στο μέλλον, με λοιμώξεις κτλ. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να σας δείξω άλλο. Έχει περάσει ο χρόνος. Θα τελειώσω με ένα τελευταίο περιστατικό που έχει ενδιαφέρον. Εξαιρετικά πρόωρο. Πολύ βαριά πρόγνωση, είχε πολλά προβλήματα, όπως είχα δείξει, από την κοιλιά, από το αναπνευστικό του.
γεννήθηκε με 22 εκατοστά περίμετρο. Αυτό είναι ένα δικό μας σχήμα που χρησιμοποιούμε, που ταυτόχρονα καταχωρούμε και την περίμετρο κεφαλής και τον κοιλιακό δείκτη, που καλά κάνουν και επιμένουν οι νεογνωλόγοι. Είχε αρχικά μια καλή διάταση, αλλά ήταν πολύ πρόωρη και ευαίσθητη, με 20.000 μεπετάλια. Και βλέπετε ότι μέσα σε ένα διάστημα 4 εβδομάδων πήρε 10 εκατοστά στην περίμετρο κεφαλής. Αυτό είναι ακραίο σενάριο. Δεν εξηγείται ούτε ακόμη και από την μεθεμορραγική διάταση. Αν έχει μεθεμορραγική διάταση, θα πάρει maximum 2 χιλιοστά τη μέρα ή 1,5, maximum 2 εκατοστά την εβδομάδα. Εδώ αυτό έχει πάρει περίπου 4 εκατοστά την εβδομάδα. Και θέλει να έχουν προσοχή, γιατί άμα δει κανένας εδώ πέρα το υπέρυχο, θα δει όντως έχει μια πολύ ακραία διάταση. Και αποφασίζουμε να παρακινδύσουμε, γιατί ο παιδί ήταν σε βαριά κατάσταση, έκανε και άπνιες. Τελικά αυτό που παρακεντούσαμε δεν ήταν το κοιλιακό σύστημα, αλλά ήταν ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα που πρέπει να το έχουμε στις διαφορικές. Δεν βλέπετε την πυκνότητα και τα χαρακτηριστικά του αίματος. Το παιδάκι ήταν σε πολύ βαριά κατάσταση και εξακολουθεί να είναι για να ανεχθεί κάποια μεταφορά σε ομάγια και δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει. Απλά ήθελα να σταθώ σε αυτήν την απότομη αύξηση, σε αυτή την διάσχιση των εκατοστίων θέσεων. Δεν εξηγείται από την αύξηση του κοιλιακού συστήματος. Δεν ξέρω αν έχει να πει κάποιος κάτι άλλο. Ευχαριστούμε, Βασίλη, για την παρουσίαση. Νομίζω βάλαμε δίπλα-δίπλα την αντιμετώπιση με συστήματα παροχέτευσης και την αντιμετώπιση με ενδοσκοπία, και τα δύο έχουν θέση στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Χωρίς να επιλύουν τα προβλήματα, έρχονται να συμβάλλουν και τα δύο. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτά τα περιστατικά που είπαμε τον Γιώργο να δείξουμε είναι τα περιστατικά, τα προβληματικά. Και όχι τα περιστατικά τα ωραία που θα πάνε σπίτι χωρίς βαλβίδες. Είναι μια βαλβίδα που θα την κρατήσει για 30 χρόνια ένα παιδί. Η πλειοψηφία των περιστατικών είναι δύσκολα στη διαχείριση. Κυρία Διαμαντή, θέλετε να πείτε κάτι? Αυτό το υπέροχο που βλέπω εδώ, αυτό δεν είναι. Τι πρόβλημα έχει αυτό το παιδί, είπες? Υποσκληρίδιο. Αυτό ήταν ένα ύποξη υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Αυτό δεν είναι θρόμβος, είναι κοιλιακό. Και εμείς δυσκολευόμασταν στην αρχή να καταλάβουμε την εμβολία. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό. Ένα παιδί που είναι με πολύ βαριά πρόγνωση, αλλά το πρόβλημά του λόγω λοιμόξεων είχε επηρεαστεί και όλες οι σειρές του και είχε συνέχεια πολύ χαμηλά μυπετάλια. Ρε Βασίλη, εμένα αυτό δεν μου φαίνεται για υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Ούτε και εμένα μου φαίνεται. Αλλά είναι. Ναι, εντάξει. Μετά την παρακέντηση έχουμε ένα υπέρυχο το οποίο δεν κατάφερα να το βρω και εκεί φαίνεται λίγο καλύτερα η αιμορραγία και ξεχωρίζει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εγώ ίσως να σχολιάσω. Να κάνω ένα σχόλιο για όλους τους νευροχειρουργούς. Είπαμε, ένας είναι ο δείκτης του Λεβίν, τον οποίο χρησιμοποιήσατε στα περιστατικά σας, αλλά είπαμε ότι υπάρχει μια αναθεώρηση αυτού του δείκτη. Νομίζω ότι αν ακολουθείτε αυτή την τελευταία βιβλιογραφία που σας έδωσα, υπάρχει και ένα προγραμματάκι εκεί πέρα, δηλαδή το βάζουμε εμείς στο Excel και κάθε φορά γράφουμε τις παραμέτρους που παίρνουμε και μας δίνει τα διαγράμματα, αυτά τα οποία θέλουμε, δηλαδή σε ποια εκατοστία θέση είμαστε. Εγώ θα το συνιστούσα αυτό. Όλες οι μεγάλες μελέτες είχαν σαφή κριτήρια. Άρα πρέπει όλοι μας, όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, να ακούμε τα κριτήρια, πού βρισκόμαστε και πώς έγινε η παρέμβαση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγάλουμε πιο σωστά αποτελέσματα. Είναι οι νευροχειρουργοί πιο πρακτικοί άνθρωποι, κυρία Διαμαντή. Μερικές φορές βασίζονται περισσότερο. Όχι, είστε σε πιο τελικό στάδιο. Είναι και αυτό. Ναι. Και αντιμετωπίζουμε και όταν μας φωνάζεται, είναι μια κατάσταση που, να το πούμε απλά, να βγάζει μάτι. Οπότε ναι. Οι δείκτες είναι καλοί, αλλά όταν κάτι είναι και εμφανές. Όλες οι μελέτες που αναφέρατε, πρώτα απ' όλα ήθελα να σας συγχαρώ όλους. Με εντυπωσιάσατε στην εταιρεία, οι παρουσιάσεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πάρα πολύ καλές. Και τα περιστατικά σας εξαιρετικά. Πάρα πολύ καλά. Απλώς όλες οι μελέτες που αναφέρατε είχαν κριτήρια, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Πάντα υπάρχουν κριτήρια. Η ενδοσκοπική μέθοδος είναι, πόσο δύσκολη είναι για τους νευροχειρουργούς, δεν ξέρω, αλλά είναι πολλά υποσχόμενα.
Εδώ λίγο ίσως να προσθέσω ότι ακόμα και λίγο απέχουμε στο να έχουμε κοινή γραμμή, δηλαδή ένα κονσένσους πώς έχουν οι ογκολόγοι, πώς έχουν άλλες ειδικότητες. Εδώ υπάρχει μεγάλο variability από τμήμα σε τμήμα. Νομίζω σε αυτό πρέπει να βουλευτεί αρκετά, ακόμα και να το νομίζω πάμε. Ότι σε αυτό το πράγμα υπάρχει μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σαφέστατα η αιμοσιδηρίνη, η αιμορραγία, το ξέπλυμα και όλα τα σχετικά, γιατί είπαμε η ελεύθερη ρύθμιση οξυγόνου επιτείνουν τη βλάβη, την εγκεφαλική πλάση, θρομβίνη και όλα τα σχετικά που επηρεάζουν την ευρωγλία και όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω θα μας δώσουν σίγουρα συστάσεις τα επόμενα 5-10 χρόνια. Και λίγο να συμφωνήσουμε πολύ και στα κριτήρια, όπως είπατε και πριν την ομιλία σας, άλλο δείκτη θεωρεί ο βορειοευρωπαίος αποδεκτό, άλλο ευρωπαίος, άλλο ο βορειοαμερικάνος. Νομίζω ότι έχουν συγκλίνει όλοι. Αυτό το τελευταίο που σας έδωσα είναι Ευρώπη και Αμερική. Είναι όλοι. Είναι όλοι μεγάλοι. Δηλαδή είναι η DeVries, είναι ο White Law, είναι το Harvard. Αυτοί κάνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κατόρθωσαν και βρέθηκαν και συμφώνησαν και το έδωσαν αυτό. Το οποίο είναι όλες οι δουλειές όλων. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ας πούμε, η Drift μελέτη τι ήταν. Πάνω από 97 πλας 4, χωρίς ανώτερο όριο. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα της μελέτης. Αλλά σου δίνει τους κοιλιακούς δείκτες και τα κριτήρια που έβαλαν στη μελέτη αυτά τα παιδιά. Τα δικά σας τα παιδιά σίγουρα είναι βαριές περιπτώσεις από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι να ακούμε για κριτήρια, με τι κριτήρια μπήκαμε, τι αποτελέσματα είχαμε. Καλό θα μπούμε να είναι να δούμε και το τεστ της νευροανάπτυξης υπολογίζοντας τους όγκους, δηλαδή πόση εγκεφαλική ουσία χάθηκε, ποια είναι η πρόγνωση, αν χαθούν αυτά τα πράγματα, τι σημαίνει για αυτά τα παιδιά. Πάντως, συγχαρητήρια. Ξανά εγώ αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψετε εμένα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο συντονιστής και να σας αναφέρω, θα το βλέπετε και εσείς, ότι είναι πολύ θετικό ότι μας παρακολουθούν πάρα πολλοί νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι θα έρθουν να είναι πολύ πιο, να στέκονται στα κριτήρια και στα αντικειμενικά δεδομένα και να μην λειτουργούν τόσο κλινικά. Απλά ένα μικρό παράπονο ότι θα μπορούσαν να είναι λιγότερο ντροπαλοί και να κάνουν να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια τους τόσους εξειδικευμένους συναδέλφους που συμμετέχουν σήμερα στο πάνελ και να κάνουν ερωτήσεις. Δεν έχει σημασία η ερώτησή τους αν είναι σωστή ή λαθασμένη εντός εισαγωγικών. Θα μπορούσαν οι συνάδελφοι, όλοι αυτοί που μας παρακολουθούν, να απευθύνουν περισσότερες ερωτήσεις. Να υποθέσω ότι τα έχετε αναπτύξει τόσο καλά τα θέματα που δεν έχουν απορίες. Αλλά θα θέλαμε μερικές ερωτήσεις από νέους συναδέλφους και να μην συζητάμε μεταξύ μας. Αυτή την έννοια έχει και το webinar να είναι διαδραστικό.